Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πού αλλού να είμαστε, να μου πείτε. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Βουλάξεις για τρεις. Μας το έχισε. Για την ομάδα του Αποντά Τσιτσιρά. Τσαμπουζής. Νέο καλάθι. 6-0. Συνδέονται εκ νέου. Έξω από την γραμμή των 6.75. Για τρεις, μέσα. 9-2. Φοβερό ξεκίνημα. Με το φάουλ που κερδίζουν οι φάστ. Τρίποντο. Άστοχο. Η μπάλα γυρνάει. Ηλιάδης, δεν θα τελειώσει τη φάση. Καμπουτζής. Ηλιάδης ανέκοψε με φάουλ. Γιουλιστάνης.
στο Τζαφ για 3 από τη γωνία. 16. Καμποντζής. Νέο τρίποντο ελεύθερο. Τράβηκαν το χέρι. Εδώ οι παίκτες των Fast. Κάθω την μπάλα και όλες τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί στον στόχο της. Ο Μπουλάκης κέρδισε το φάουλ. Άστρος οδηγεί την πρώτη. Εκτός το φέρει. Δέκα εφτά. Μειώνουν ακόμα περισσότερο. Στους τρεις πόντους. Βασιλάκος. Καβαδίας. Σαμπουτζής. Πάρει την προσπάθεια. Θα σοκίσει. Τσαφ. Κατεβάσει για τους Fast. Μιλιστάνης. Μιλιάδης. Μιλάξεις για 3. Συσοφαρίζουν οι Fast. 10 όλα. Δεκατρία, 19. Σκεντέρογλου. Ο Βασιλάκος θα κόψει. Σκεντέρογλου θα κομφεί. Δεν εξέψε. Καβαδίας. Θα πάρει την εσωτερική. Πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια από το νούμερο 13 τον Χριστοφόρου. Πατούλια, συγγνώμη. Άλλη το χρέωσα. Συγγνώμη Νικόλα μου. Με τον Βασιλάκο, το καταδύο και ο Τσάφος. Εκείνος ας το έξε. Καπουτζής. Μια πάσα θέλει τώρα. Βασιλάκος. Παντουλιάς. Σκεντέρογλου. Πατούλιας για 3. Αστοχός. Σαφώς. Το καλάθι δεν θα έρθει. Από τον Βανιτέλη. Βασιλάκος θα αφήσει το αριστερό. Ούτε τώρα. Βιέσδα έκλεψα. Δεν φορά ο Βασιλάκος ούτε τώρα. Ηλιάδης. Τσάβος. Μπάλα για τους Fast. Λίγο να ρεμίσουμε. Ωστόσο 19. Όλα έτοιμα. Πατουλιάς. 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 Σιδερό. Το καλάθι από τα βαδία δεν θα έρθει. Ηλιάδης, Μπουλάξης, άστοχος. Καθαρίζει την υπόθεση με την κόρη Μπάουτ. Σαν
Καρδουγκούς. Θα σου αρχίσει. Πάρει και πάλι την μάλα στα χέρια του. Σουδιά 2. Ούτε τώρα. Και τώρα οι fast έχουν ευκαιρία να σας περάσουν, αρκεί να είναι πιο προσεκτικοί και να μην γίνονται τέτοια λάθη. Μην κάνουμε, μην πουλιάμε μπάλες. Ως ένας μπήκε στο γήπεδο. Σίγουρα, μπούς να τεβασί. Σουσέσδα. Ένας Αρβανιτελής μέσα. Φάς μειώνουμε στον πότο 12-11. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Του πρώτου δεκαλεπτού εδώ στο κλειστό του 7. Σαμαδίας Σαμπουτζής. Σαμαδίας Ιστοφόρου. Θα σου αρχίσει. Φτάνει στο Μπουλαξί για το προσπέρασμα, θα πάρει το φάουλ και θα γίνει δικαίωμα για δύο. Εξαρτάται στην πρώτη. Εξαρτάται στην δεύτερη. Χρησιμοποιία. Τελευταία που θα είναι και πιο κοντά. Μόνο, μόνο, μόνο. Σαμπουτζής. 12-13, οι φάσεις περάσανε μπροστά. Τελευταίες στιγμές του πρώτου δεκαλέπτου. Σαμαδίας. Μπάλα στο σύνδερο. Πατούλιας. Αυτοχυσή. Στην εκνοή. Αυτό ήταν λοιπόν. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 12-13. Θα επανέλθουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Εδώ στη Arena της 7 με καλάθι τον Fast έξω από τη γραμμή των 6.75, 12-16. Το είναι προβάδισμα. Έχουμε φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Σαμπουτζής, αστοχή της επαφής. Για να δούμε τον Δημήτρη.
φταίει στο μυαλό του να κάνει. Καρβανιτέλης. Βουλαξούς για τρεις. Σιδερό. Βασιλάκος θα πάρει την προσπάθεια. Ερμπολ. Θα πάει μέχρι μέσα ο Ρομπουλάκης, θα πάει μέχρι μέσα. Έφερος την πρώτη ο Δημήτρης. Έστωχος και στη δεύτερη. Διαφορά για πρώτη φορά. 6 πόντους. Όσο ένας κλέβει. Ηλιάδης. Ηλιάδης για δύο. Πώς τάξεται αυτός. Το 10-21. Λαν τρίποντο. Προφανώς. Τσαμπουτζής. Θα στοχίσει στην άλλη πλευρά. Έχουν σταματήσει να σκοράρουν. Γιέσδα. Οπός ένας για τρεις. Ηλιάδης. Σάφος. Σάφος για τρεις. Το κάνε. Και αυτός σκοράρουν όλοι. Βρίσκουν σκορ έξω από τη γραμμή των 6.75 και στείλουν τη διαφορά στις 12. Έχουμε double score εδώ στην αρένα του 7. 12-24, 7-14, δεύτερο δεκάλεπτο. Θα επιστρέψουμε ως ο Νούπο για την συνέχεια του παιχνιδιού. Επιθετικό rebound. Δεν του το έκανε το χατήρι. Ο Παναγκολόπουλος εδώ θα μπορούσε να και πάρει. Πάμε για μπλοκ. Ένας Αρβανιτέλης με το Σαμπουτζή απέναντί του. Είναι φάουλ. Φάουλ Σαμπουτζή. Σαμπουτζή από τελικό ριμπάουτ. Κατοχή για τους Έσδα. Παναγκολόπουλος. Η μπάλα στο τρίποντο. Ήλιας. Το σαντίκρος από μέσα. Στοχής Αρβανιτέλης ο rebound. Σάφος. Ακολουθεί ο Μπουλαξής. Νέο λάθος. Βασιλιάκος. Πολύ γόνο να τελικάνε τώρα. Μπάσκετ. Μπουλαξής. Κακό φιλής. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η Testing USA. Street Basketball. 15-23. Και κολλάνε από τις 12 κατά καλά και μειώνουν στις 8. Ηλιάδης απέναντι στον Χρυσοφόρου.
Και φύγει μπάλα προς στιγμή. Θα τη διατηρήσει. Κάπως. Πάτησε, πάτησε. Νέα καλή άμυνα για τις Πορτογαλί. Αλλαγές. Χρυσοφόρου στον πάγκο, Σκεντζέρογλου και πάλι στο παρκέ. Ηλιάδη στο ίδιο. Μιλουστάνη στο αγωνιστικό χώρο. Παπα-Νικολόπουλος. Σαμπουτζής. Ένας. Μπουλάξης. Την μπάλα στο σίδερο. Ο Πατούλιας. Καλάθι ήρθε. Διαχειρός Αλβανιτέλη, 15-25. Η διαφορά και πάλι σε ψήφια επίπεδα. Ο Παναγολόπουλος. Βασιλάκος. Θα πάρει το φάουλ και όχι μόνο αυτό. Αλλά θα βάλει και την μπάλα στο καλάθι. Το αναζητούσε. Σε δύο καταστάσεις transition δεν καταφέρει να συνδεθεί. Το κάνει τώρα υπό πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι αλήθεια. Και για να δούμε αν αυτή η προσπάθεια αποτελέσει εφαλτήριο ώστε να ξεδιπλώσει τον πραγματικό του αυτό στην αρένα του 7. Λοιπόν, 4-28, 18-25. Το βάδισμα για τους Fast βρίσκουν τον τρόπο να παραμείνουν κοντά η ομάδα της Φυσίας. Μιλουστάνης με το Σκεντέρογλου προσπαθεί να βρει χώρο ώστε να τελειώσει τη φάση. Δεν θα τα καταφέρει. Τίποτα λένε η ρεφ. Ούτε φάουλ ούτε βήματα. Φυσίκο το Σκεντέρογλου τώρα. Ας αποκτήσει το αγαπημένο του τρίποντο σε συνδίκη Ολυμπιασμού. 21-25. Οι ΕΣ θα μειώνουν στις 4 και έχουμε παιχνίδι πάλι. Τσάπος. Με όπλο την άμυνά τους. Αυτό τους έχει επιτρέψει. Κοιτάξτε εδώ. Θα κλέψουν εκ νέου. Νέα καλή άμυνα. Παπα-Νικολόπουλος. Θα τρυπήσει ανάμεσα σε Κοσένα και Μπουλαξή. Κατώ τελείωμα Βασιλάκος στο επιθετικό rebound. Αυτό που κάνουν ευκαιρία οι Οράνοι να φέρουν το παιχνίδι στο καλάθι. Ο Δημήτρης ο Γιουλιστάνη χαμηλά και τον Σαμπουτζή απέναντι του. Θα πάει και Σκεντέρο πλήρω βοήθεια. Είναι μόνος ο Αλβανιτέλης. Άργησε. Άργησε να δώσει τον Αλβανιτέλη ο Γιουλιστάνης. Λοιπόν, πάμε σε time out. 21-25 το σκορ. 3-3 για το τέλος του ημιχρόνου. Για πάμε για αυτά τα τελευταία 3-3. Το ότι οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδητήρια να ξεκουραστούν, να συγκροτηθούν. Σκεντέρογλου πολύ ωραία. Κλασική κίνηση, η κλασική κίνηση σέντερ. Αρχοντικά αφήνει την Πορτογαλία στο καλάθι 23-25. Όλο και πιο κοντά. Κάπως. Γιουλιστάνης. Θα στοχίσει. Αρβανιτέλης. Κοσένας. Για τρεις. Άστοχος. Καβαδίας. Βασιλάκος. Κακό, πολύ κακό τελείωμα. Το 23-25 παραμένει. Όπως ένας είναι μόνος του. Θα περάσει χαμηλά στον Γιουλιστάνη. Ο Σαμπουτζής πάνω του. Στην αρένα του 7. Του τριών πόντων.
εύστοχος. Το νούμερο 7 που ακούει στο όνομα Καβαδίας για τις ΕΣΔΑ βάζει μπροστά 26-25. Εν τω μεταξύ ενημερώνομαι μόλις γιατί τα πλοκάμια μου είναι παντού. Εν τω μεταξύ την Λιστάνη σε αυτοσύση ότι οι Κολόμπια στη Δευτέρα θα έχουν τουλάχιστον 500 άτομα στην προσπάθεια να πάρουν την νίκη στο ντέρμπι με τον Βλαστιακό. Είδομε, για να δούμε τον Τζάφο. Βουλαξής δεν θα τελειώσει τη φάση. Βασιλάκος έξι, 27. Φεύγει η πληροφορία ότι οι Κολόμπιανς θα έρθουν στον Άγιο Νικόλαο με 500 άτομα. Τότε θα μιλάμε για την πιο μεγάλη μετακίνηση οπαδών στην διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ. Για να δούμε αν ευσταθούν οι αποκλειστικές πληροφορίες που έχω. Γιουλιστάνης Βάλε θα μείνει στα χέρια του Αρβανιτέλη. Like. 4,3 για το τέλος του ημιχρόνου. 28-27 στο συν 1 η Πορτοκαλί. Βασιλάκος, Αμπουτζής, στην εκπνοή. Λίγο έλειψε, τέλος, το συν 1, τέλος του ημιχρόνου. 28-27, θα επιστρέψουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, τώρα Καβαδίας θα περάσει κάτω το καλάθι, πήγε να πετύχει ένα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, δεν τα κατάφερε, 28-27 παραμένει. Οι φάσεις περνάνε μπροστά. Ο Μπουλαξής θα στοχίσει, επιμένει, πάρει το επιθετικό. Ούτε τώρα, ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Καθαρίζουν την υπόθεση από την κόρη Μπάου και δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Καβαδίας, Τσαμπουτζής. Ο Τσάβος τι έκανε. Για ποιο λόγο στα μάτια την τρίπλα, κανείς δεν ξέρει. Ο Δημήτρης για δύο, ελεύθερος, να πηδάει μπάλα στη Στεφάνη. Στόχο δεν θα βρει.
καπούτσες. Κάπως. Αρβανιδέλης, Λιουλιστάνης, πολύ όμορφη συνεργασία. Πρίμα που είναι μπήκε αυτό το καλάθι. Καβαδίας αποφύγει τον Αρβανιδέλη. Τρεις μένας, Αμπουτζής, το καλάθι θα έρθει νέο προβάδισμα. 30-29. Λιάδης θα πάρει την προσπάθεια. Βασιλάκος και ψηλά πολύ. Ελέγχει το rebound. Σαν του Τζις. Στην αδύνατη πλευρά. Ναι! 33-29. Σαν του Τζις ήταν αλλαγή. Time out με την ομάδα στις 4. Καμία περίπτωση. Πρώτα λίγο Σαμπού. Πιο αδυνατισμένο η αλήθεια είναι. Χαμηλά το φάουλ του Πατούλια στον Αρβανιδέλη. Βασιλάκος, Καβαδίας. Μέσα κι αυτό, τρίποντο πάρτι. Με το δεσπότη στους ΕΣΔΑ και καλεσμένους στους fast break εδώ στην αρένα του 7. 5-56. Με το σκορ στο 36-29 παρακαλώ, στο σύν 7. Θα αρχίσει τα αλλαγή. Όταν φοράζω το τσάκι και την φανέλα γίνεσαι και πάλι μικρό παιδί. Και γι' αυτό είμαστε εδώ πρωτίστως. Παπα-Νικολόπουλος, όπως είναι πάει γιατί αυτό. Παπα-Νικολόπουλος σε μια εξαιρετική προσπάθεια. 38-29, το μεγαλύτερο προβάδισμα. Κόντρα στους αίτη τους φάς. Ηλιάδης. Σαφώς. Λοιπόν, έχουμε μια... Αστοχή και στη δεύτερη. Ο Παπα-Νικολόπουλος μαζεύει. Λάθος
Ανδρέας είναι μόνος, τον αφήσαν. Δεν το πληρώνουν. Μπάλα και πάλι στην κατοχή των Φαστ. Τος ένας, δεύτερο συνεχόμενο. Αυτή τη φορά θα φτωχίσει. 38, 32. Φαστ μειώνουν στους 6. Είναι δεδομένο ότι το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ψωμί ακόμα. Παπα-Νικολόπουλος για την απάντηση. Τι παιχνίδι παρακολουθούμε στο 3 δεκάλεπτο. Εδώ στο 7 για το πρωτάθλημα της Development. Η αναμέτρηση έχει μια άγρια μορφιά στο τρίτο κομμάτι της. Μας αποζημιώνει το έπαρκο το ό,τι παρακολουθούμε απόψε. Κοιτάξτε τι γίνεται για μια κατοχή. Σαφώς. Παρακολουθείς. Αποφύγει τον Βασιλάκο. Καλάθι 41-34. Καλή ο πάντος στον Έσδα. 3-38 για το τέλος του δεκαλέπτου. Καμπουτζής. Σκενδέρογλου είναι μόνος του ο Χρυσοφόρου, δεν θα του τη δώσει. Έπρεπε ο Χρυσοφόρου καταρχήν να κόψει λίγο πιο βαθιά. Ο Σκενδέρογλου να την περάσει την πάσα κατευθείαν. Ψάχνει τον τρίποντο, Χρυσοφόρου, Σκενδέρογλου, 5 δευτερόλεπτα, Παπα-Νικολόπουλος είναι μόνος του, ελεύθερο στο χέρι, πάνω από τον Χρυσοφόρου. Αστοχή και αυτός το σέρας μας έβει. Λήξη συναγερμού στην άμυνα των Βακς. Τσάφος. Η μάχη μένεται. Συνεχίζει να μένεται για την ακρίβεια. Αρβανιτέλης. Μπουλάξη συγγνώμη. Τσάφος. Είναι κακό. Πάμε και από εδώ. Πάει ο Βασιλάκος. Δεν είναι καθαρό φάουλ. Σκενδέρογλου για 2, μέσα το ψηλό, 43-34. Συν 9. Ο σκοράρι Λιάδης 43-36. Οι Φαστ μειώνουν στους 7 πόντους. 1-25 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σκενδέρογλου. Καμπουτζής για 3. Άστοχος. Επιθετικό rebound στο χώρο. Το σκοράρι 45-36. Στο συν 9 η Έσδα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μπήκαμε 60 δευτερόλεπτα. Μπουλάξης για 3. Να στοχίσει το ριμπάμπ από ποιον. Αρβανιτέλης. Ανάμεσα από Βασιλάκο και Σαμπουτζή. Θα χρησιμοποιήσει το ταπλό. Το καλάθι δεν θα έρθει. Θα βγάλει την άμυνα. Βασιλάκο 40 δευτερόλεπτα. Θα πάνε σίγουρα σε θέση οδηγού στην τελευταία στροφή. Να δούμε με τι διαφορά. Σαμπουτζής. Άστοχος, η μπάλα και πάλι στα χέρια του. Είναι μόνος του ο Παπα-Νικολόπουλος, δεν του τη δίνει. Καλάθι και φάουλ! Καλάθι και φάουλ! 47-36.
6 και 4 για το τέλος. Του τρίτου δεκαλέπτου. Θα μου δει αστοχή. Περιμένω από ποιον. Το σύν 11 έγινε. Το φάουλ του Παπα-Νικολόπουλου στο Μπουλάξι. Το τέταρτο δεν υπάρχουν πολλές. Αρβανιδέλης. Ένας παλέτου, follow, 1-2, τέλος του δεκαλέπτου, 47-36, στο συν 11, η ΕΣΔΑ, πάμε για μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Το ξεκίνησε Βασιλιάκος, θα τελειώσει, θα πετύχει το δεύτερο καλά της στην αναμέτρηση. 4 πόντι του, 49-36 στους 13. Θα είναι η πρώτη ομάδα που θα αναγκάσει τους ΠΑΣ το κίτρινο φύλλο. Σαμπουτζής, Βασιλάκος για τρεις. Βάλα στο σύντερο παλεύω Χρυστοφόρου. Καφός, πάει μέχρι μέσα, ούτε αυτός. Παντουλιάς. Σαμπουτζής, έχει τον Κοσένα απέναντί του. Σαμπουτζής, ο Παντουλιάς είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο. Κάσε ευκαιρία τώρα να στείλουν τη διαφορά στους 16. Μπλαξής, Τσαφός, Ηλιάδης. Και θα τελειώσει την πάση. Και το φάουλ. Κάτω το φάουλ, λέει ο Ρετ χαρακτηριστικά. Αναφορά το Μπουλάξι. Το καλάθι θα έρθει. Άντε, 49-38, η φάση μειώνουν στους 11. Άστοχος ο Δημητρής. Βασιλάκος. Σαμπουτζής. Για τρεις είναι ελεύθερος. Άστοχος. Το φάουλ σε ποιον? Πάνω στο Βασιλάκο, νομίζω τον Τζάφο. Για 49-38. Σκενδέρογλου. Για δύο. Αστοχή. Γουλιστάνης. Τσάφος. Μπουλαξής για τρεις. Μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Κατοχή για ΕΣΔΑ.
Είναι πάντα μπροστά. Να πούμε ότι δεν έχουν νίκη και από την άλλη αντιμετωπίζει μια ομάδα επιθετικό ριμπά, το Πανικολόπουλος. Τίποτα λένε ρε. Καθαρή άμυνα τον φας. Σόφος. Ακολουθεί ο Μουλάκης, θα πάει μέχρι μέσα. Όχι. Απίστευτο. Παπα-Νικολόπουλος. Τι έκανε εκεί. Αν είναι δυνατόν. Σαφώς στο Δημήτρη. Δεν νομίζω να προσθέσει. Καλά και φάουλ. Δεν του το κάνει το χάρι την μπάλα. Βάλε το αριστερό και από το κουσού. Έσω ρο στην πρώτη. Επιθετικό rebound ο Δημήτρης για τρεις. Μέσα! 49-42. Ρίχνουν τη διαφορά στις 7. Όπως καταλαβαίνετε, απαντές έχουμε παιχνίδι, πάμε για μεγάλο finish, time out. Τέλος time out. Σάφος Αρβανιτέλης, πολύ ωραία, θα αποφύγει με προσπίση. Υπέροχο καλάθι. 49-44, διαφορά στους 5. Ο Πανικολόπουλος, ο Καβαδίας είναι μόνος του. Βασιλάκος. Καμπουτζής, θα πάρει ο Γκελιστάνης. Θα πάρει το τρίποντο. Μέσα με ταπλό. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Τι δίνουν οι ρεφ, 3 δίνουνε μάλιστα. 52-44, πολύ μεγάλο καλάθι. Γκελιστάνης. Δεν θα στοχίσει υπό την πίεση του Σαμπουτζή. Η άμυνα βγήκε. Ο Αργολόπουλος τι πάει τώρα. Αν είναι δυνατόν. Η ομάδα σου... Η ομάδα των ΕΣΔΑ κερδίζει με 8 πόντους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για σύγκρους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι βλέπω πρέπει να τη γλίτωσαν γιατί η κατοχή θα πάει και πάλι. Θα το δούμε. Λοιπόν, τέλος time out. Ο Δημήτρης είναι στη γραμμή των ελευθεροβολών. Το ψωμάκι του είναι αυτό. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Τέρας της Κερμίας, κρύο αίμα. 52-47. 52-48, 2-2. Αστοχής η τρίτη, μπάλα να τη βάει δύο φορές, διαφορά στους τέσσερις. Καβαδίας, Κεντέρογλου, Παπα-Νικολόπουλος. Τον καταδιώκει ο Αρβανιτέλης, δύσκολη προσπάθεια, έβαλε το χέρι του Καμπουτζής, η μπάλα και πάλι στην πλευρά των Πορτοκαλί. Καμπουτζής για δύο, μέσα, τι καλατάρα ήταν αυτή. 2-10, 54-48, στο σύν 6. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 120 δευτερόλεπτα. Γιουλιστάνης, δεν θα απαντήσει. Ελέγχουν το rebound, τον πρωταγωνιστή το Σκενδέρογλου και από εκεί Πορτοκαλί στα σίγουρα χέρια.
του ηγέτη αυτής της ομάδας, αυτός που κρατάει την μπαγκέτα και καθοδηγεί τους υπόλοιπους, αυτός που τις δύσκολες στιγμές θα βγει μπροστά και θα πετύχει τα μεγάλα καλάθια. Καβαδίας θα στοχίσει. Καβός, θα βγει ο διεδιασμός, 54-50. Αυτό συμβαίνει. Όταν έχεις κακή επιλογή στην επίθεση, ο Βασιλιάδος θα χάσει την μπάλα. Σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ηλιάδης. Κοσένας. Βάλε τα χέρια της Κολέρωβλου. Τον Καναδιό και ο Ηλιάδης. Το καλάτι δεν έρθει. Βασιλιάδος. Θέλει τα 8 δευτερόλεπτα κατά την ακρίβεια. Καβαδίας, πάνε να κάνουν τώρα. Έχουν να ξοδέψουν 10 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούν. Καμπουτζής, είναι το φάουλ. Δεν έχουν δικαίωμα για πολλές. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Βασιλιάδος θα κάνει δεύτερο συνεχόμενο λάθος. Στα 39 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 39 και 8. 54-50 το σκορ. Παραφορά της μπάλας, Μουλαξής είναι ελεύθερος, θα πάρει το τρίποντο και θα πάρει νέο φάουλ. Απίστευτο. Ο Δημήτρης πάει και πάλι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Τα έχουν, κάνουν ό,τι μπορούν για να τους δώσουν την νίκη. Εύστοχος, 54-51. Άστοχος η δεύτερη. Το 54-51 παραμένει. Είναι 54-52. Καβαδίας. Η μπάλα εκεί που έπρεπε να είχε πάει από την αρχή και την προηγούμενη συμπεριεγμένη φάση, έχω την εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν έγινε. Σαμπουτζής. Αυτός πρέπει να πάρει την τελευταία απόφαση. Βασιλιάδος στα 3 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στα 9,9. Θα πάει στην πλευρά των fast. Πάμε σε time out για να σχεδιάσουν την τελευταία επίθεση που είτε θα στείλει το παιχνίδι στην παράταση, είτε σε περίπτωση προστοχής σου σε προσπάθεια τριών πόντων να πάρουν το παιχνίδι, είτε θα βγει άμυνα των ΕΣΔΑ και θα πάρουν εκείνη το ροσφυλό, το πολυπόθητο. Για να δούμε. Για πάμε να δούμε τα τελευταία 9,9 εδώ στην αρένα της 7. Το σκορ το
54-52 υπέρ τον Έσδα. Η μπάλα χαμηλά στον Αβανιτέλη. Θα πάνε 4. Η μπάλα και πάλι για τους φάς. Στα 6,5 δευτερόλεπτα. Στο συν 2 πάντα η Πορτοκαλί. Αυτό που είχαν σχεδιάσει βγήκε. Το καλάκι δεν ήρθε όμως. Επαναφορά της μπάλας. Βουλαστής. Αμυντικό φάουλ στον Βασιλάκο. Θέλουν τον Μπουλαξή στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Σκούπα από πίσω, από πίσω, από πίσω. Τη σκούπα. Σκούπα, σκούπα. Αυτό. Λοιπόν, ο Μπουλάξης στη γραμμή των ελεύθερων βολών, 3,9. Εύστοχος η πρώτη, 54-53. Άμα τη βάλει, ισοφαρίζει. Αστοχή! Νέο φάουλ! Σε ποιον επιθετικό! Στα 2,8 κρατάνε την τύχη στα χέρια τους. 54-53 καλούν time out. Για να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε απόψε. Για το τέλος. 54-53. Ο Μπουλαξής ευστοχή στην μία από τις δύο βολές. Ήρθε στην διάθεσή του. Και πλέον τα πάντα εξαρτώνται από την ψυχραιμία που πρέπει να επιδείξουν σε αυτά τα 2,8 που απομένουν οι Πορτοκαλί για να πάρουν την πρώτη τους νίκη. Έχουν το μπόνους ότι αν τους κάνουν φάουλ δεν πάνε στις βολές. Έχουν 3 ομαδικά. Όλα είναι υπέρ τους. Παραφορά της μπάλας. Καμπουτζής θα την κρατήσει, θα γίνει το φάουλ. 1,4 πλέον στο ταμπλό. Θα δουλειάσαι εδώ. Όχι. Επαναφορά από τον Παπανικολόπουλο. Την μπάλα στο Σαμπουτζή και νομίζω θα την κρατήσει. 0,1. Τον στέλνουν στις βολές. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται να αλλάξει το αποτέλεσμα. Γιατί θα την πάρουν την νίκη. Θέλουμε και βίντεο στο φίλο μας τον Μπάμπη Τσιτσιρά. Νομίζω θα τον κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Το απόψινο αποτέλεσμα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Ευστοχή τη βολή. 55-53. Κάστηνα τώρα. Απλά τα πράγματα. Εδώ τι κάνει τη βολή. Λέει 4 ο πίνακας.
Κάνει έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τέλος αυτό ήτανε. Η ΕΣΔΑ παίρνει το πρώτο τους ροζ στήλο. Υποχρεώνει τους ΠΑΣ το πρώτο τους κίτρινο. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.